να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε την ευκαιρία μέσα από τα κανάλια σας να απευθυνθώ στους πατριώτες και στους φίλους και στα μέλη του Συλλόγου. Θέλω να κάνω κάποιες ενημερώσεις και κάποιες δηλώσεις που αφορούν την Ένωση Αρκάδων το Μέναλο. Ως πρόεδρος του Συλλόγου των Αρκάδων το Μέναλο, σύμφωνα με το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 102 στις 24 Δευτέρου του 2010, αισθάνθηκα την ανάγκη να απευθυνθώ στα μέλη και φίλους του Συλλόγου μας, ώστε να τους ενημερώσω για όσα συνέβησαν το καλοκαίρι που μας πέρασε. Στις 5 Εβδόμου του 2011, οι κύριοι Σούτος, Κουρεμένος και Ζερβογιάννη, καθώς και η κυρία Γεωργία Βασιλοπούλου και η κυρία Ιωάννα Ξάπλα, υπέβαλαν στο πρόσωπο του Προέδρου, εμού, στις 5 Εβδόμου του 2011, αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 57, με πρόταση μομφής που αφορούσε άνευ αξίας και λόγου παρατηρήσεις τους για τις εκδηλώσεις στις 35 του 2011 και στις 28 Αύγουστου του 2011, θέματα για τα οποία έδωσα εξηγήσεις στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης στις 7 Εβδόμου του 2011, κατά την οποία απέσυρε την πρόταση μομφής στο πρόσωπό μου η κυρία Ιωάννα Ξάπλα, γιατί ικανοποιήθηκε με τις εξηγήσεις μου, ενώ η κυρία Γεωργία Βασιλοπούλου δεν προσήλθε σε αυτή τη συνεδρίαση και αυτό λέει πολλά. Πριν συνεχίσετε, κύριε Πρόεδρε, για εσάς μπορεί να είναι άνευ σημασίας και από ό,τι φάνηκε είναι άνευ σημασίας, όμως επειδή το κοινό θα θέλει να μάθει, μπορείτε να μας πείτε κάποιους από τους λόγους που επικαλέστηκαν για την πρόταση μομφής? Αυτά θεωρώ ότι πρέπει να τα πούμε πιο διεξοδικά μετά τις εκλογές, κύριε Τσαρμπέ. Διακριτικά κάποια έτσι απ' έξω απ' έξω. Ήτανε άνευ σημασίας, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή, ας μην αναφερθούμε τώρα σε αυτά. Είναι πιο σημαντικό να αναφέρουμε τα γεγονότα όσοι συνέβησαν και μετά τις εκλογές θα επανέλθουμε να τα πούμε αναλυτικά όλα αυτά τα πράγματα και ό,τι άλλο χρειαστεί. Το να γίνεται μια πρόταση μομφής την επόμενη μέρα, μια εβδομάδα μετά, από έναν από τους πιο πετυχημένους χορόρους της Ένωσης Αρκάδων και να γίνεται και η ίδια πρόταση μομφής να αναφέρει και τη μοναδική εκδήλωση που έκανε ποτέ η Ένωση Αρκάδων, που δεν ήταν πανηγύρι ή δεν ήταν χορός, αξίζει να τα μάθει ο κόσμος. Γιατί περιμένουμε, όπως έχω γράψει και εγώ από την ιστοσελίδα, περιμένουμε πολλά από τους Αρκάδες, σαν Ένωση Αρκάδων το Μέναλο, μια ένωση που απαριθμεί πάνω από 1.300 μέλη. Να είστε σίγουροι, κύριε Τσαρμπέ, και εσείς και όλοι οι πατριώτες, οι φίλοι, τα μέλη, οι Κορίνθοι, ότι θα βγουν όλα στην επιφάνεια, όλα στο φως. Αλλά θεωρώ ότι στην παρούσα φάση θέλω να περιοριστώ στα γεγονότα που συνέβησαν μέσα στο καλοκαίρι. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, αν και μειοψηφούντες, οι κύριοι Σούτος, Κουρεμένος και η κυρία Ζερβογιάννη επέμεναν στην πρόταση μομφής και ζήτησαν την καθαίρεσή μου, παρά τις αντίθετες διατάξεις που αναφέρονται στο καταστατικό και με βάση τον νόμο. Επειδή λοιπόν δεν ικανοποιήθηκε η απέτησή τους, επανήλθαν στις 24/8 του 2011 με αίτησή τους που μου κοινοποιήθηκε επίσημα με κλητήρα, ζητώντας έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, επιμένοντας την πρόταση μομφής στο πρόσωπό μου, προσθέτοντας και δίλημα περί της νόμιμης έκδοσης και κυκλοφορίας της εφημερίδας του Συλλόγου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι επιστράτευσαν όλα τα μέσα, θεμητά και αθέμητα, προκειμένου να με καθαιρέσουν. Γιατί στη συνέχεια έφεραν το θέμα μπροστά στη δικαιοσύνη, παρά τις εξηγήσεις που τους έδωσα, ότι δηλαδή δεν μπορεί να γίνει συνεδρίαση εντός του Αυγούστου, που είναι μήνας διακοπών, καθώς και του επικείμενου προγραμματισμένου ταξιδιού μου για επαγγελματικούς μου λόγους στο εξωτερικό, και προς τούτο ορίστηκε η ημερομηνία για να συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο στις 12.09 του 2011 και ώρα 9 μετά μεσημβρίας. Παρότι ο χρόνος αναμονής δεν ήταν μεγάλος και θα μπορούσαν να περιμένουν, παρά τα αυτά, κατά το χρόνο που απουσίαζα στο εξωτερικό, στις 5.09 του 2011 υπέβαλαν οι Ιωσάνο 3, συν η κυρία Βασιλοπούλου και η κυρία Ξάπλα, τις παρετήσεις των από μέλη του ΔΣ, προκαλώντας τεχνιέντος τη μη νόμιμη σύνδεση του Διοικητικού Συμβουλίου και συνεπώς την μη εκπροσώπηση του Συλλόγου, και με την από 6.09 του 2011 αίτησή τους προσέφηγαν στη δικαιοσύνη,
την 8-9 του 11 για τον διορισμό προσωρινής διοίκησης, δηλαδή 4 μέρες πριν από την ημερομηνία που είχαμε ορίσει για Διοικητικό Συμβούλιο. Το δικαστήριο έδωσε αναβολή για τις 12-9 του 11, ημέρα οριστής της παραπάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο θα συζητούνται τα θέματα της αίτησης των ετούντων, χωρίς μάλιστα την παρεμβολή της δικαιοσύνης. Παρόλα αυτά, λοιπόν, ενώπιον του δικαστηρίου συμφωνήσαμε τη σύνθεση της προσωρινής διοίκησης, στην οποία ζήτησα να συμμετάσχω και εγώ για το καλό του Συλλόγου. Βρισκόμαστε λοιπόν στο σημείο που ορίστηκε η διεξαγωγή των αρχιερεϊσιών στις 9 Δεκάτου του 2011. Με πολύ πικρία σας ενημερώνω ότι παρόλες τις προσπάθειές μου να κρατήσω ακμαίο το Σύλλογο, εξαναγκάζομαι να μην υποβάλω την υποψηφιότητά μου στις προκείμενες αρχιερεσίες για λόγους ευθυξίας. Η Γενική Συνέλευση και οι αρχιερεσίες, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να είναι μία ημέρα γιορτής που ο Σύλλογος θα έστελνε μηνύματα αλληλεγγύης, συνεννόησης, συνεργασίας και προσφοράς στην κοινωνία. Θα έπρεπε να γιορτάζουμε την ανάδειξη αξιών που θα εμπνευστούν και θα υλοποιήσουν πολιτιστικές δράσεις, ώστε να θριαμβεύσει η αρκαδική ψυχή. Όποιες άλλες συμπεριφορές και τακτικές πληγώνουν την κοινωνία και έχουν αποδοκιμαστεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν κλείσουμε, κύριε Μουρούτσο, η δική σας προεδρία συνδυάστηκε με έναρξη δύο πραγμάτων που πραγματικά εντυπωσίασαν. Τη δημιουργία της εφημερίδας που δέχτηκε πιέσεις και ταυτόχρονα και την έναρξη πολιτιστικών εκδηλώσεων με διοργανωτή την Ένωση Αρκάδων. Επειδή δεν θα συμμετάσχετε στις εκλογές και η παράταξή σας λογικά, τι θα θέλατε από όποιον θα αναλάβει πρόεδρος την επόμενη μέρα? Πιστεύετε ότι θα συνεχίσουν πρώτα απ' όλα αυτές τις πρωτοβουλίες που ξεκίνησε η δική σας διοίκηση? Θέλω να πιστεύω ότι θα ασχοληθούν σοβαρά με τα θέματα αυτά και θα συνεχίσουν να αναδεικνύουν τις προσπάθειες που κάναμε εμείς και να συνεχίσουν και ακόμα με περισσότερα και καλύτερα βήματα. Η ανταπόκριση που είχατε εσείς αυτές τις πρωτοβουλίες ήταν θετική? Θεωρώ πως ναι, θετική ήταν η ανταπόκριση από το μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Εντάξει. Και δεν ήταν δύο, ήταν δραστηριότητες, έχουμε δημιουργήσει τη θετία τη δικιά μου, που σας είπα δεν είναι του παρόντος, θα τα πούμε διεξοδικά στο μέλλον. Κάναμε τράπεζα αίματος, σημαντικό βήμα. Κάναμε εφημερίδα, κάναμε ιστοσελίδα, εκδηλώσεις κλπ. Εντάξει, προσπαθήσαμε για το καλύτερο. Αισθάνεστε δικαιωμένος από την αντιμετώπιση του κόσμου, των Αρκάδων, της Ένωσης Αρκάδων προς το πρόσωπό σας? Βεβαίως, ο κόσμος με έχει ικανοποιήσει, με έχει αποδεχθεί και ακούω πάντα καλά λόγια. Ότι σίγουρα προβληματίζει τους πάντες το πώς έφτασε η κατάσταση εκεί. Και από αυτά που μας διαβάσατε, θεωρείτε ότι υπήρχε μια αγωνία κάποιων να πάμε σε εκλογές, η Ένωση Αρκάδων να πάει σε εκλογές πολύ πριν την ημερομηνία που ήταν να γίνει. Πότε τελειώνει η θητεία σας? Το Μάρτιο, τον ερχόμενο Μάρτιο. Σε 4 μήνες είμαστε σε εκλογές. Γιατί θεωρείτε ότι κάποιοι βιαζόντουσαν τόσο πολύ να γίνουν εκλογές? Αυτό, κύριε Τσαντέ, να ρωτήσετε τους ειδίους. Υπήρχε κάποιος λόγος? Εγώ θεωρώ ότι δεν υπήρχε λόγος σοβαρός για αυτό το θέμα. Κάποιοι άλλοι λόγοι, είπαμε, θα τα αναλύσουμε αυτά. Βλέπουμε και αγωνία, ξανά αίτηση μορφής, ξανά πρόταση μορφής, ξανά και νομικά. Και τον καιρό που λείπατε σε ταξίδι να υπάρχει και παρέμβαση νομικών προσώπων. Δηλαδή, πραγματικά εντυπωσιάζει πως μία ένωση έφερε διχόνοια. Κάποιοι δεν θέλουν τον Μουρούτσο πρόεδρο. Ίσως θέλουν προέδρους αχυράνθρωπους να τους κάνουν κουμάντο. Εγώ δεν υπήρξα ποτέ, ούτε θα υπάρξω. Μέσα και έξω από το Διοικητικό Συμβούλιο. Θα για να ξεκαθαρίσω. Θα κάποιον από τους υποψηφίους που θα είναι στις επόμενες εκλογές? Είπα, κύριε Τσαρμπέ, ότι δεν θέτω υποψηφιότητα. Θα στηρίξετε κάποιον από τους άλλους? Δεν είναι τώρα του παρόντος. Και πριν, στελέχη που είχαν εκλεγεί με τη δική σας την ομάδα, θα είναι σε κάποια από τα ψηφοδέλτια που θα... Αυτό δεν το γνωρίζω. Είναι ελεύθερη ο καθένας να ενεργήσει όπως νομίζει καλύτερα. Εγώ δεν παρεμβαίνω σε τέτοια θέματα.